Ωραία, ωραία. Έχουμε άλλο ένα μικρόφωνο να δώσουμε στο... Προς την κυρία Κωστοπούλου, για το CRT. Εδώ δεν έπιασε στο χαμηλό κλάσμα, τώρα είδα ότι δοκιμάζεται στο διατηρημένο. Υπάρχει κάποια λογική δηλαδή σε αυτό? Δηλαδή ουσιαστικά δεν ξέρω σε τι βολή μπορεί να βοηθήσει. Προς το παρόν δεν έχει ένδειξη, αλλά... Επειδή τρέχει μελέτη γι' αυτό... Ναι, ναι. Γίνονται μελέτες προς το παρόν. Ναι. Κυρία Κωστοπούλου. Στην προσπάθεια προληπτικής παρέμβασης, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει όφελος. Δεν ακούγεται. Μέχρι στιγμής η ένδειξη είναι όταν το πλάσμα αρχίζει να πέφτει κάτω από 40. Άλλη ερώτηση? Ναι. Επίσης, τον κύριο Θεοδωράκη. Έχει σημασία αν οι κοιλιακές έκτακτες στολές είναι μονοεστιακές ή πολυεστιακές και αν, ας πούμε, πριν το ablation κανείς πρέπει να σκεφτεί την αμοιοδαρώνη? Ναι, είναι μια εναλλακτική λύση, ειδικά αν υπάρχει οργανική καρδιοπάθεια. Εγώ θα προτιμούσα να δώσω αμοιοδαρώνη, αν μπορούν να ελεγχθούν οι άρρωστοι. Βέβαια, το θέμα είναι για πόσα χρόνια θα παίρνει αμοιοδαρώνη. Τώρα σε ιδιοπαθίες. Και ιδίως οι όργανοι είναι και νέα άτομα. Ναι, δύσκολο να. Τώρα το πρόβλημα είναι αν οι έκτακτες είναι σε ασθενείς με φυσιολογική καρδιά. Εκεί δεν μπορεί να δώσει αμοιοδαρώνη για πολλά χρόνια. Και εφόσον είναι συμπτωματική, εγώ θα προτιμούσα να προσπαθήσω να τις καταλύσω. Τώρα, αν είναι από πολλές αιστείες, εκεί είναι πρόβλημα. Συνήθως όμως, στην καρδιακή ανεπάρκεια έχουμε πολλές αιστείες, ναι. Όχι, χωρίς δομική νόσο. Χωρίς δομική νόσο. Ναι. Το ότι είναι πολλές διαφορετικές μορφολογίες είναι άλλες αιστείες. Οπότε η μία αιστεία έχει πολύ καλή επιτυχία, πάνω από 90%. Έτσι, Γιώργο. Ναι, συνήθως. Αν είναι από μία αιστεία, είναι εύκολο. Και δεν νομίζω ότι πρέπει να τη λέμε ταχυμιοπάθεια, τη λένε PVC induced, αλλά είναι είδος βράδυ μυοπάθειας ουσιαστικά. Γιατί κάθε κοιλιακή έκτακτη, αν δείτε, είναι φρούδα στη στολή. Δηλαδή δεν αποδίδει πίεση όταν έχετε συνεχή καταγραφή της πίεσης. Οπότε έχει τις μισές σφίξεις από αυτές που νομίζουμε ότι έχει. Γιώργος, της... Ναι, και η άλλη ερώτηση. Η τελευταία είναι προς την κυρία Χατζίδου. Επειδή παρακολουθούμε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και αν περάσει, ας πούμε, αυτό και στα guidelines, πρέπει κανονικά κάθε ασθενή με κολπική μαρμαρίγη να το στέλνουμε για ablation. Το ερώτημά μου είναι, παίζει, ας πούμε, ρόλο το μέγεθος του κόλπου, αν έχει ίνωση ο κόλπος, για το αν θα στείλουμε έναν ασθενή? Πρέπει δηλαδή να υπάρχει κάποια υποομάδα, τέλος πάντων, που δεν θα πρέπει να στείλουμε? Σε αυτό το θέμα, η καμπάνα που θα τη διαβάσουμε όλοι και θα περάσει την κρίση της και όλα αυτά, θα φανούν οι υποομάδες οι οποίες θα είναι οι πιο κατάλληλες. Μέχρι στιγμής, αν κρατήσουμε την cast τουλάχιστον EF, φαίνεται ότι από 3.000, φανταστείτε, αρρώστους, κατάφεραν να επέλεξαν μόνο 400 να τους βάλουν στη μελέτη. 200 σε ablation και 200 σε φάρμακα. Αυτή ήταν η καλύτερα επιλεγμένη ασθενής. Δεν ήταν η άρρωστη αυτή που είναι πάρα πολύ βαριά. Είναι η άρρωστη που η λειτουργική τους κλάση δεν είναι 4. Αυτό θέλω να πω. Είναι άρρωστοι που έχουν μια λειτουργική κατάσταση 2:3. Δηλαδή το όριο που επιλέγει κάποιος τον αμφικυλιακό και περιμένει να κάνει το θετικό remodeling, δηλαδή το στάδιο εκείνο, στο οποίο πραγματικά εκεί γίνεται ο αγώνας. Γιατί αν μιλάμε για το 4ο στάδιο, δεν νομίζω ότι θα έχει κανένα όφελος. Στην καμπάνα δεν ξέρω ποιο είναι το ποσοστό, όμως, Σοφία, των καρδιακής ανεπάρκειας. Γιατί ήταν πλήρης αποτυχία. Βέβαια, οι ηλεκτροφυσιολόγοι θα το εκμεταλλευτούμε και θα πούμε ότι η δευτερογενής ανάλυση έδειξε όφελη κλπ. Αλλά η πρωτογενής ήταν αρνητική και ήταν σύγκρουση μεταξύ των δύο Πάκερ. Αυτός που παρουσίασε, ο Ντάγκλας, και ο Μίλτον Πάκερ που είναι της καρδιακής ανεπάρκειας. Ο Ντάγκλας προσπαθούσε να αναλύσει τα δευτερογενή σημεία και ο Μίλτον του είπε ότι αυτό είναι ένα απαράδεκτο που κάνει. Ναι, ότι αυτό πρέπει να δεχτεί τη μελέτη όπως ήταν. Intention to treat και όχι εκ των υστέρων. Ναι, λέω, θα πρέπει να αναζητηθεί μέσα σε αυτά όλα και αυτό θα γίνει δηλαδή. Η καλύτερη κατηγορία, όπως και στους αμφικυλιακούς, υπήρχε αυτό τεράστιος ενθουσιασμός. Μου επιτρέπεις, θα είναι hypothesis generating για να γίνει η επόμενη μελέτη. Δεν μπορεί κανείς να το υιοθετήσει σαν υπομελέτη. Σήμερα όχι. Ναι. Αυτό που σήμερα μπορούμε να κρατήσουμε με πολύ μικρό καλάθι είναι οι καλά επιλεγμένοι ασθενείς, οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθηθούν και δεν μπαίνει το μέγεθος του αριστερού κόλπου. Βέβαια,
Σκεφτείτε, όταν στην Κάστλε έχει παροξυσμική και persistent, καταλαβαίνουμε όλοι ότι η παροξυσμική μπορεί να έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από την persistent. Μία παράμετρος είναι η τάχυ μυοπάθεια που είναι υποεκτιμάται στην κολπική μεραμέργεια. Νομίζουμε ότι είναι ελεγχόμενη η κοιλιακή ανταπόκριση και δεν είναι. Και αυτή ευθύνεται κυρίως και εκ των υστέρων φαίνονται καλά τα αποτελέσματα. Άννα. Ναι, πάντως για να συμπληρώσω, έχετε δίκιο, θα συζητηθούν οι μελέτες, θα βγουν οι υποομάδες. Πάντως, οι υποομάδες, έχετε δίκιο, θα σχεδιάζουν επόμενες μελέτες. Δεν θα είναι το αποτέλεσμα το πρωτογενές όπως έχει σχεδιαστεί. Αλλά εγώ θα ήθελα να βάλω και μια άλλη παράμετρο. Πέστε ότι κάνουμε σε μια καρδιακή ανεπάρκεια ablation, αποκαθιστούμε το φλεβόκομβο. Εάν ο κόλπος δεν είναι λειτουργικός, τότε η αποκατάσταση του φλεβοκόμβου έχει λίγα να προσφέρει. Επομένως, νομίζω ότι από την πλευρά των ηλεκτροφυσιολόγων αλλά και των ασχολούμενων με την καρδιακή ανεπάρκεια, αυτό που επίσης πρέπει να παίζει ένα ρόλο στην επιλογή μας με τα κριτήρια που έχουμε ως τώρα, είναι η ανατομία και οι διαστάσεις του αριστερού κόλπου. Ή αν είναι γεπατοσύνωση, δηλαδή. Αν είναι, δηλαδή, και σε αυτό βοηθάει ίσως και το MRI να δει κανείς την ίνωση κτλ. Ένα συνοτικό αριστερό κόλπο που δεν έχει λειτουργικότητα. Δεν νομίζω ότι προσφέρει έστω και αν γυρίσει σε φλεβόκομβο. Αυτό δηλαδή σαν μια άλλη άποψη χώρια από τις μελέτες. Αν υπάρχει άλλη επιτακτική ερώτηση, ο κ. Στοντράξη. Στη μελέτη Κάσλι η αριστερή κόλπη ήταν μέχρι 53-54 χιλιοστά. Ναι, ναι, που σημαίνει ότι δεν είχαν βάλει κόλπους 60 χιλιοστά, ναι, για παράδειγμα. Ακριβώς. Που το βλέπουμε αρκετά συχνά σε ασθενείς με παραμελημένες κατηγορίες ανεπάρκειας. Δεν πρόκειται να λύσουμε το πρόβλημα αρχίζοντας να κάνουμε ablation στις πνευμονικές φλέβες όπου βρούμε στον πρώτο ασθενή. Στον κύριο Παρασκευαϊδέ, στο μικρόφωνο. Γιατί αυτό που άκουσα, όχι διαστάσεις. Όγκο. Ανατομία. Λειτουργικότητα, είπα, όπως την εκτιμάμε. Μπορεί ένα μεγάλο κομμάτι του κόλπου να μην λειτουργεί, ένα μικρό να λειτουργεί, η λειτουργικότητα να είναι καλή, να αποδίδει ο κόλπος, αλλά έχει τόση ίνωση που στο τέλος να μην σας κάνει. Τι να κοιτάζουμε, Γιάννη, τον όγκο. Και τον όγκο, αλλά και το MRI είναι πολύ δύσκολο, αλλά αν μπορεί να μετρήσει κανένα το strain του αριστερού κόλπου, είναι ακόμα καλύτερο. Strain του αριστερού κόλπου. Βέβαια, τα συστήματα ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης μας δείχνουν και για την ίνωση, γιατί το software της μαγνητικής δεν είναι αναπαραγωγή μου. Σωστό. Αν είναι πολύ μεγάλη η έκταση. Πιέζεις, Γιάννη, για να τελειώσουμε, αλλά ο κύριος Τρυποστιάδης έχει κάτι να πει τελευταίο. Όχι, δεν θέλω να πει. Νομίζω λέχθηκε ότι το θέμα. Οι μελέτες μπορεί να γίνονται, αλλά κάποιος πρέπει να ξεκινάει από μια λογική βάση. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι το ablation στην καρδιακή ανεπάρκεια, στην κολπική μαρμαρική, δεν είναι δυνατό να έχει αποτέλεσμα. Εκτός αν είναι ταχυμυοπάθεια. Και το βλέπεις εκ των υστέρων αυτό. Σε αυτές μόνο τις περιπτώσεις να το δεχτώ, εντάξει, διότι πας να θεραπεύσεις μια. Δεν είναι υπερκοιλιακή ταχυκαρδία η κολπική μαρμαρική. Είναι άλλο πράγμα. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση ότι δεν λέγεται από τους ηλεκτροφυσιολόγους είναι ότι σε αντίθεση με τις άλλες υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες που είναι ηλεκτρικά φαινόμενα, η κολπική μαρμαρική έχει και ένα ηλεκτρικό σκέλος. Οπότε, είναι κολπική μυοπάθεια, πρεσβεύεις. Είναι περίπου δεδομένο και στη μονήρη κολπική μαρμαρική υπάρχει ίνωση. Άρα δεν τίθεται θέμα από τις διαστάσεις. Ίσως το strain που είπε ο Γιάννης να είναι καλύτερο. Και να κλείσει η κυρία Χατζίδου. Απλά να συμπληρώσω σε αυτό που είπατε, κύριε Πρόεδρε. Το 2017 είχαμε την κάμερα MRI, η οποία την ξέρουμε όλοι, ο κύριος Παρασκευαϊδής, δηλαδή μέσα από αυτό βλέπουμε το ρόλο της μαγνητικής και φάνηκε τελικά, επειδή δεν ξέρουμε αν η κολπική μαρμαργή είναι το αίτιο της καρδιακής ανεπάρκειας, αυτό που είπατε. Άρα, εκεί που δεν ξέρουμε ποιο είναι το αίτιο της καρδιακής ανεπάρκειας, εκεί έχει θέση το ablation, όπως φαίνεται. Γιατί στην κάμερα MRI είδαμε ότι το rate control σε σχέση με το ablation σαν rhythm control, το ejection fraction, μέσα σε 6 μήνες ήταν εντυπωσιακή η βελτίωσή του. Και όχι το rate control όπως περιμέναμε. Η σύγκριση, η Σοφία, με όλα τα φάρμακα έδειξε υπεροχή του ablation. Μην το συζητάμε. Έχει δείξει υπεροχή. Δηλαδή, υπάρχει κανένα φάρμακο που να έχει τα αποτελέσματα που έχει το ablation. Απλώς το MRI τότε είχε βοηθήσει στο ότι πήγαν καλύτερα αυτοί που δεν είχαν ίνωση. Που δεν είχαν ίνωση. Αυτό θέλω να πω. Ότι η μαγνητική θα παίξει ένα ρόλο σε αυτό στην επιλογή των ασθενών. Λοιπόν, εντάξει. Ευχαριστούμε και τους ομιλητές και το ακροατήριο. Πιστεύω κάτι να έμεινε από όλη αυτή τη συζήτηση.